Θα σε περιμένω έξω. Τελικά είναι η πρώτη φορά που δεν πήρα φωτογραφία στα χέρια μου και είναι και η πρώτη φορά που νιώθω ανακούφιση. Νιώθω ότι είμαι ελεύθερη να κάνω ό,τι θέλω. Μπορώ να αναπνεύσω ελεύθερα. Μπορώ να πάω στην οικογένειά μου, να μιλήσω, να πω ό,τι θέλω, να ξυπνάω όποτε θέλω και να κάνω ό,τι φωτογραφίσεις θέλω. Είμαι καλά. Μην κάτσε να αποχαιρετήσω. Μικαέλα, μου λυπάμαι πάρα πολύ. Να πας να δεις το παιδάκι σου, να ησυχάσεις, να ηρεμήσεις. Να βρεις τον εαυτό σου, γιατί είσαι πάρα πολύ θυμωμένη, πάρα πολύ μπλοκαρισμένη και δεν, ακόμα που σου μιλάω τώρα, δεν με ακούς. Βλέπεις πέρα από μένα και πάνω από μένα. Έχεις χάσει επαφή, δηλαδή είναι γυάλινο πια το βλέμμα σου. Δεν μπορείς να συνεχίσεις άλλο εδώ. Η πίεση σε έχει καταβάλει. Okay. Πήγαινε να βρεις τον εαυτό σου, παρακαλώ πάρα πάρα πολύ. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Εντάξει, είναι λίγο τραγικό ότι θα φύγω εγώ και η Αμανατίδη είναι ακόμα μέσα στο παιχνίδι. Ξέρω ότι γενικά έχουν φύγει κάποιες κοπέλες μοντελάρες και μένουν άλλες. Αλλά η αλήθεια θα φανεί έξω από το σπίτι του, έξω από το μόντελ. Εδώ πολλοί χαϊδεύουν τα αυτιά σε κάποιες και την πραγματικότητα δεν θα την αντέξουν. Εγώ έχω ζήσει την πραγματικότητα και ξέρω ότι μπορώ να κάνω πράγματα. Σου είπα ότι θα γελάω γιατί το ξέρει. Να, άδικο. Εσύ τώρα είσαι δυνατή.